Χαίρετε! Γεια σας! Πολύ καιρό είχε να κάνουμε οδηγητικό vlog, ε! Έχαμε να κάνουμε από την 5η 12 Μαρτίου που ήταν η ημέρα προτού κλειστώ στην καραντίνα. Εσείς κάποιοι από εσάς έχετε κλειστεί προηγουμένως, κάποιοι έχετε κλειστεί μετά από μένα, κάποιοι έχετε βγει ήδη. Εγώ εδώ είμαι σε μια φάση που χρησιμοποιώ το 4ο SMS σε όλη την περίοδο της καραντίνας, γιατί σήμερα χρειάστηκε να πάω κάπου, οπότε έστειλα το SMS μου και πάω. Και είπα, μιας και είμαι στο δρόμο και είναι ωραίο το φως αυτή την ώρα, με συγχωρείτε που φοράω τα γυαλιά, δεν τα φοράω από σνομπισμό, τα γυαλιά τα φοράω επειδή με ενοχλεί ο ήλιος και έχω και μοιοπία και τα γυαλιά μου έχουν πάνω και τη συνταγή της μοιοπίας και όταν οδηγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό χωρίς γυαλιά και το βράδυ φοράω τα γυαλιά τα κανονικά. Λοιπόν, είπα να κάνω αυτό το έκτακτο vlog, να μιλήσουμε έτσι για ένα από τα θέματα που μας έχουν απασχολήσει τις τελευταίες μέρες εδώ στο κανάλι. Καταρχάς θέλω να σας στείλω όλους την αγάπη μου και να σας πω ότι στην περίοδο που διανύω την προσωπική, που δεν είναι και πολύ εύκολη, με στηρίζετε πολύ, την νιώθω την αγάπη σας και ανταποδίδω. Και σε αυτή τη ζωή, ό,τι δίνεις το παίρνεις πίσω εις το πολλαπλούν. Αυτό μου το δίδασκε πάντοτε η μητέρα μου. Να δίνεις αγάπη κόρη μου, να δίνεις στους ανθρώπους ό,τι μπορείς να δώσεις και ο Θεός και η ζωή θα στα δώσει πίσω. Θυμήθηκα τώρα μια ιστορία να σας την πω γι' αυτό. Ήταν οι γονείς μου νεαροί. Πρέπει να με είχαν με ένα μωρό, το 75, το 76, τότε μιλάμε, πριν 45 χρόνια, πριν 44-43 χρόνια. Και εκείνη την περίοδο εργαζόταν μόνο η μητέρα μου. Ήταν διορισμένη ως φιλόλογος. Ο πατέρας μου που είναι θεολόγος δεν είχε διοριστεί ακόμη. Και είχαν μόνο ένα μισθό για να περάσουν το μήνα. Η Κύπρος στην εποχή του πολέμου ήταν σε μεγάλη φτώχεια και μετά, λίγο καιρό μετά, και είχαν μείνει, ρε παιδί μου, από χρήματα και τους είχαν μείνει 5 λίρες. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι τις έκαναν αυτές τις 5 λίρες. Πάντως τις έδωσαν κάπου που θεωρούσαν ότι πρέπει να τις δώσουν. Τώρα δεν θυμάμαι για ποιο σκοπό. Και επειδή για να μην λέει ο μπαμπάς μου και η μαμά μου ότι βάζω και από την μπούγκα μου, ότι όταν λέω μια ιστορία τη φουσκώνω, λέω κάπου έπρεπε να τα δώσω για καλό σκοπό. Τα έδωσαν και έμειναν χωρίς χρήματα. Μετά από ή την επόμενη μέρα ή μετά από λίγες ώρες, βρήκαν στο γραμματοκιβώτιο τους ένα γράμμα που είχε στείλει η μακαρή της Αηθία η Μαρία, ήταν η αδερφή της γιαγιάς μου της Σοφίας αυτή, η θεία της μάνας μου, η οποία ζούσε στο Λονδίνο, η οποία είχε έρθει στην Κύπρο για διακοπές και είχε επιστρέψει στο Λονδίνο και της έμειναν 5 κυπριακές λίρες, γιατί οι κυπριακές λίρες δεν ήταν οι ίδιες με τις εγγλέζικες λίρες, τις στερλίνες που έχουν στην Αγγλία, και τους έλεγε, παιδιά μου, μου έχει μείνει αυτό το πεντόλυρο το έλεγαν, και δεν θα μου είναι χρήσιμο εμένα εδώ στο Λονδίνο, πάρτε το εσείς. Και μας έλεγε αυτή την ιστορία ο πατέρας μου για να μας πει ότι αν το κίνητρο σου είναι η αγάπη, είναι η ανιδιοτελής προσφορά και δίνεις και από το υστέρημα σου, ο Θεός θα βρει τρόπο να σου το επιστρέψει. Με αυτό το σκεπτικό έχω μεγαλώσει, με αυτή τη διδαχή, και αυτές τις μέρες νιώθω πολύ έντονα την αγάπη από εσάς που έρχεται προς εμένα. Αυτό το βίντεο το γυρίζω σήμερα που είναι Κυριακή. Πώς έχει σήμερα, 9 Μαΐου είναι, έχω χάσει τις μέρες επειδή τις τελευταίες μέρες δεν... Α, ναι, είναι η 10 Μαΐου, Κυριακή 10 Μαΐου πρέπει να είναι, ναι, είναι Κυριακή 10 Μαΐου, είναι απόγευμα. Το γυρίζω και θα το βάλω στο κανάλι, επειδή σήμερα Κυριακή δεν σας έχω φτιάξει vlogs, δεν τα είχα έτοιμα από πριν. Κάναμε χθες το βράδυ εκείνο το μεταμεσονύχτιο live που είχαμε και πάρα πολύ πλάκα και κάνω αυτό το έκτακτο για να μιλήσω για τη σημασία που έχει στη ζωή μας να είμαστε δοτικοί άνθρωποι. Δοτικοί άνθρωποι, αλλά με μέτρο. Η δοτικότητα είναι κάτι που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν και ενσυναίσθηση, empathy. Και μου έχει στείλει ένας φίλος αυτές τις μέρες, εν μεταξύ υπάρχουν πολλά mail δικά σας, τα οποία δεν μπήκα καν να τα διαβάσω, δεν έχω δει καθόλου τα mail μου. Εντάξει, οπότε αν κάποιος μου έχει στείλει ένα mail για κάποιο λόγο που δεν το έχω απαντήσει, να μην στενοχωριέται. Μόλις βρω χρόνο θα δω τα mail μου. Είπαμε, δεν παίρνω πλέον email για να γίνουν vlogs,
αλλά φαντάζομαι κάποια θα ήταν ευχές, θα ήταν αγαπητικά λόγια κλπ. Δεν έχω δει τα mail μου, το παραδέχομαι. Έχω δει τα μηνύματα μου στα social media, έχω δει τα σχόλια στο YouTube, αλλά δεν έχω δει τα mail μου. Ένας φίλος είχε σχολιάσει κάπου τι γίνεται με τους ανθρώπους που έχουν υπερβολική ενσυναίσθηση και που αυτό σαμποτάρει τη ζωή τους. Και εξ αφορμής αυτού του ερωτήματος και σε συνδυασμό με τη δοτικότητα στην οποία αναφέρθηκα στα πρώτα 5 λεπτά αυτού του βίντεο, που την εξήρα τη δοτικότητα ως αρετή και είπα είναι καλό να είμαστε δοτικοί, είναι καλό να προσφέρουμε στους άλλους, άμα προσφέρουμε στους άλλους, ο Θεός ή το σύμπαν ή η φύση θα μας δώσει το πολλαπλάσιο. Τι γίνεται με την άλλη άκρη της δοτικότητας? Τι γίνεται με την περίπτωση στην οποία είμαστε πολύ δοτικοί, είμαστε υπερβολικά δοτικοί, δίνουμε πολλά αγαθά, υλικά, πνευματικά, συναισθηματικά αγαθά στους άλλους χωρίς διάκριση και καταλήγουμε να είμαστε people pleasers, δηλαδή να είμαστε άνθρωποι που ευχαριστούμε τους άλλους. Για τον όρο people pleaser, όποιος τον ακούει για πρώτη φορά μπορεί να πάει στο κανάλι, να κάνει search people pleaser και το όνομά μου και θα το βγάλει το σχετικό βίντεο. Επ' ευκαιρίας, όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, πατήστε εγγραφή στο κανάλι και subscribe είναι στα αγγλικά, αν έχετε το YouTube στα αγγλικά, και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που κάνω νέο βίντεο. Και είναι σημαντικό αυτές τις μέρες να κάνετε εγγραφή και να πατήσετε το καμπανάκι, γιατί αυτές τις μέρες, επειδή διάγουμε έτσι μια μεταβατική περίοδο προσαρμογή στην καθημερινότητα, εξόδου από την καραντίνα και έχουμε όλοι διάφορες αλλαγές, γίνονται συχνά lives. Οπότε για να μπείτε να δείτε ζωντανό το live, το οποίο παραμένει σαν vlog μετά, πρέπει να είστε subscribe, να έχετε πατήσει το subscribe, εγγραφή στο κανάλι και να έχετε πατήσει και το καμπανάκι, ούτως ώστε την ώρα που ξεκινάει το live να σας έρθει ειδοποίηση είτε στο κινητό σας είτε στο email σας ότι κάνουμε live, να μπείτε στο κανάλι και να μπορούμε να συνομιλήσουμε ζωντανά. Λοιπόν, πάμε πίσω στους ανθρώπους οι οποίοι είναι υπερβολικά δοτικοί, οι οποίοι λειτουργούν ως people pleasers. Για παράδειγμα, σου ζητάει κάποιος άνθρωπος που μπορεί να μην έχεις μια ιδιαίτερη και στενή σχέση μαζί του να βγεις από το δρόμο σου, να κάνεις κάτι υπερβολικό για αυτόν και δεν μπορείς να πεις όχι. Δεν μπορείς να σκεφτείς ότι θα πρέπει να προστατεύσω και τον εαυτό μου, να βάλω τα όρια μου, να προστατεύσω την ενέργειά μου και δεν είναι καλή ιδέα να λέω ναι σε ό,τι μου ζητήσουν να κάνω. Η υπερβολική δοτικότητα καταντά αυτοκαταστροφική για το άτομο που την έχει. Χρειάζεται να καλλιεργήσουμε την πνευματική αρετή της διάκρισης. Η διάκριση ως αρετή σημαίνει να ξέρω πότε να μιλώ, να ξέρω πότε να σιωπώ, να ξέρω πότε πρέπει να κάνω το ένα, πότε πρέπει να κάνω το άλλο, δηλαδή να μην εκτελώ. Είμαι στα φανάρια τώρα, γι' αυτό έβγαλα τα γυαλιά μου να σας δω στα μάτια. Η αρετή της διάκρισης έχει αυτή την έννοια του να έχω τη λογική, να μπορώ να ξεκαθαρίζω πότε ακολουθώ κατά λέξη το γράμμα του νόμου και πότε λέω όχι, παρόλο που ο άλλος μου παρουσιάζει ότι αν είσαι καλός άνθρωπος και αν είσαι καλός χριστιανός, για παράδειγμα αν είμαι θρήσκος, ή αν είσαι καλή γυναίκα, ή αν είσαι καλός άνδρας, ή αν είσαι καλή αδερφή, αν είσαι καλός αδερφός, αν είσαι καλή γκόμενη, αν είσαι καλός γκόμενος, τόσο πάντων αν είσαι καλός θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Εάν εγώ κάνω όλα τα χατήρια στο αφεντικό μου, στο τέρι μου, στο συγγενή μου, σε αυτό που μου ζητάει πράγματα, τότε αυτός θα με αγαπάει και τότε θα είμαι καλά. Και η υπερβολική δοτικότητα είναι συνυφασμένη με τη συνεξάρτηση, τη χαμηλή αυτοεκτίμηση και την υπερβολική ανάγκη για αγάπη και αποδοχή ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έχει αγαπηθεί αρκετά από τους γονείς του, τους φροντιστές του μεγαλώνοντας και από τον εαυτό του στη συνέχεια. Δεν είναι υγιής στάση ζωής η υπερβολική δοτικότητα. Πώς μπορούμε να εξασκήσουμε τη διάκριση? Πώς μπορούμε να γίνουμε διακριτικοί, ούτως ώστε να καταλάβουμε πού αξίζει να είμαστε δοτικοί
ή που είναι καλό να είμαστε δοτικοί, σε ποιες περιπτώσεις, σε ποιους ανθρώπους, και που δεν αξίζει να είμαστε δοτικοί, ή που δεν αξίζει να είμαστε όχι ευχάριστοι, να είμαστε υπερβολικά δοτικοί, σε ποιες περιπτώσεις και σε ποιους ανθρώπους. Σε ποιες περιπτώσεις δεν είμαστε δοτικοί. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα κάθε φορά που προσπαθούμε και βλέπουμε τον εαυτό μας ότι πάει να γίνει δοτικός, να θέτουμε τα εξής ερωτήματα. Γιατί θέλω τώρα να προσφέρω αυτό που θα προσφέρω? Ποια είναι τα δικά μου κίνητρα? Και αν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, πως τα κίνητρα μου είναι για να είμαι αγαπητός, για να με συμπαθήσει ο άλλος, για να με εκτιμήσει ο άλλος, για να έχει καλή γνώμη για μένα ο άλλος ή για να κερδίσω συμπάθεια, τότε αυτό είναι μια κόκκινη σημαία και δεν πρέπει να είμαστε δοτικοί. Το ξαναλέω. Εάν κάνοντας αυτοκριτική δούμε ότι τα δικά μας κίνητρα για να είμαστε δοτικοί, τα κάνουμε χάρες στον άλλο, να του κάνουμε δουλειές ή να κάνουμε οτιδήποτε άλλο, είναι εγωκεντρικά και συμφεροντολογικά, του στυλ θα είμαι δοτικός ούτω τώρα ώστε να κερδίσω το τάδε αργότερα, τότε είναι καλή ιδέα να μην είμαστε δοτικοί. Επίσης, δοτικοί δεν πρέπει να είμαστε όταν νιώθουμε πως το άλλο πρόσωπο προς το οποίο καλούμαστε να είμαστε δοτικοί, σκεφτόμαστε να είμαστε δοτικοί, είναι ένα πρόσωπο το οποίο μας πιέζει και μας υποβάλλει στο να είμαστε δοτικοί σε αυτό. Δηλαδή, είναι ελεύθερη απόφαση δικιά μου τώρα να είμαι δοτική ή να είμαι δοτικός, ή με ένα ύπουλο τρόπο, με μια χειριστικότητα, μου έχει υποβάλει ο άλλος ο άνθρωπος, είτε είναι, ξέρω εγώ, η γυναίκα μου, είτε είναι ο άνδρας μου, είτε είναι το παιδί μου, είτε είναι ο γονιός μου, με έχει υποβάλει έμμεσα να, ότι άμα είσαι καλός, άμα κάνεις αυτό θα σε αγαπώ ή περιμένω από σένα και θεωρώ δεδομένο ότι εσύ θα κάνεις το α και το β. Άρα κοιτάζουμε τα δικά μας κίνητρα να είναι καθαρά, αλλά και να μην είμαστε θύμα επιβολής και υποβολής από άλλους του να τους προσφέρουμε πράγματα. Η δοτικότητα, πότε είναι καθαρή δοτικότητα? Καθαρή δοτικότητα με την έννοια της υγιούς στάσης ζωής είναι όταν ρωτήσουμε τον εαυτό μας γιατί θέλω να το κάνω αυτό και η μόνη απάντηση που έρχεται είναι γιατί είναι καλό για την ψυχή μου και για την ψυχή του άλλου ανθρώπου. Ο μόνος λόγος για να είμαστε δοτικοί είναι το καλό της ψυχής μας, το καλό του πνεύματός μας. Δεν είναι καλά να είμαστε δοτικοί για το συμφέρον μας, δεν είναι καλά να είμαστε δοτικοί ούτως ώστε οι άλλοι μετά να μας αγαπάνε, να μας εκτιμήσουν. Δεν είναι καλό να είμαστε δοτικοί επειδή φοβόμαστε ότι αν δεν είμαστε δοτικοί θα έχουμε κακές συνέπειες, και δεν είναι καλό να είμαστε δοτικοί επειδή οι άλλοι απαιτούν από εμάς να είμαστε δοτικοί, οι άλλοι υποβάλλουν σε εμάς να είμαστε δοτικοί. Είναι ένα πολύ βαθύ θέμα αυτό και σε ένα οδηγητικό vlog μπορεί να αναλυθεί αυτό το θέμα πλήρως. Τροφή για σκέψη, food for thought, θα χαρώ πολύ να διαβάσω και στα σχόλιά σας και σας υπόσχομαι ότι μόλις ξεκουραστώ ψυχικά και σωματικά τις επόμενες μέρες θα επανέλθω δρυμύτερη με καθημερινά vlogs στην ώρα τους όπως σας έχω συνηθίσει. Συγχωρέστε με λίγο αυτές τις μέρες, όσοι δεν ξέρετε τι μου συμβαίνει μπορείτε να δείτε το live της 7ης Μαΐου 2020, το live της 8ης Μαΐου 2020, το live της 9ης Μαΐου 2020 που είναι στο playlist live που έμειναν vlogs, που εξηγώ τους λόγους ότι είμαι έτσι σε μια μεταβατική περίοδο τώρα. Είμαι καλύτερα όμως, σας αγαπώ πάρα πολύ και είμαι σίγουρη ότι η δοτικότητα που νιώθω για σας είναι αγνή. Με την έννοια ότι κάθε φορά που ρωτάω τον εαυτό μου ή που με ρωτάει οποιοδήποτε άλλος γιατί τα κάνεις αυτά, τα κάνω γιατί είναι καλό για την ψυχή μου, τα κάνω γιατί είναι καλό για την ψυχή των άλλων ανθρώπων, τα κάνω γιατί πιστεύω στην αγάπη, πιστεύω στην καλοσύνη, πιστεύω στον ανθρωπισμό. Θύμα δεν θέλω να είμαι. Πολλές φορές στη ζωή μου έχω πέσει θύμα και να είμαι δοτική σε ανθρώπους που δεν αξίζουν να είμαι δοτική για αυτούς. Όμως στην περίπτωση εδώ του καναλιού μας του YouTube, σας το λέω και ανατριχιάζω, είναι καθαρά αγνά τα κίνητρά μου, με την έννοια ότι η μεγάλη χαρά που νιώθω κάθε φορά που κάποιος από εσάς
μου στέλνει ένα email και μου λέει: σε ευχαριστώ γιατί έχω δει το τάδε βίντεο και αυτό μου έχει βοηθήσει να αλλάξω την οπτική μου σε κάτι. Σε ευχαριστώ γιατί με βοηθάς να αλλάξω τη ζωή μου. Σε ευχαριστώ γιατί με βοηθάς να αγαπήσω τον εαυτό μου. Σε ευχαριστώ γιατί με έχεις βοηθήσει να επιλύσω το α, β, γ, δ, ε, χ, ζ, τέλος πάντων το οποιοδήποτε πρόβλημα. Αξίζει τον κόπο αυτό, γιατί νιώθω ότι είμαι χρήσιμη σε αυτόν τον κόσμο και πραγματικά νιώθω ευλογημένη, ευλογημένη από την πρώτη μέρα που γεννήθηκα. Νιώθω ευλογημένη γιατί ο Θεός, η φύση με έχουν δώσει πολλά δώρα, πάρα πολλά δώρα. Έχω γεννηθεί φέροντας κάποια τάλαντα από το Θεό, κάποια ταλέντα όπως είναι το ταλέντο της λογικής σκέψης, το ταλέντο της μεταδοτικότητας, το ταλέντο της ευπροσιγορίας, το ταλέντο της μεταδοτικότητας και νιώθω ότι το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ, ελπίζω να μην γίνομαι γραφική, νιώθω ότι αυτή είναι η εκπλήρωση του σκοπού μου στη γη. Αυτό που κάνουμε εδώ στο κανάλι. Όχι ότι θα σώσω εγώ τον κόσμο, δεν θα σώσω εγώ τον κόσμο. Δεν θα είμαι εγώ που θα κάνω τη διαφορά, αλλά νιώθω βαθιά μέσα μου ότι αυτό είναι το κάλεσμά μου. Αυτή είναι η κλίση μου. Και γι' αυτό παρόλο που αυτές τις μέρες περνάω μια δύσκολη περίοδο, παρόλα αυτά εξακολουθώ και όποτε μπορώ κάνω ένα έκτακτο vlog, όποτε μπορώ κάνω ένα live, γιατί θέλω να είμαστε μαζί και να διατηρούμε αυτή την αγάπη που έχουμε χτίσει μεταξύ μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη δική σας δοτικότητα και ελπίζω να την αξίζω. Λοιπόν, θα κλείσω τώρα, φιλιά, θα ανέβει αργότερα.